Λοιπόν, πάφο Απόλλο, ένα παιχνίδι. Ο πάφο παίρνει νίκη. η πάφο επιτέλου βάλε τα πόθη και δισέμπα Σήμερα θα εξοπλίσουμε πιο επιθετικά, θα παραχτούμε πιο επιθετικά. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε όλε μα τι φύσε σε ένα χρώμα και θα πάμε όλοι. Θεωρώ κάπω έτσι προσεγγίσαν το παιχνίδι στην πάφο. Ένα παιχνίδι που παίζει στην έδρα σου πρέπει να παρίσκευαστεί. Ένα καλό αποτέλεσμα θέλει να προκριθεί σε επεφάσιο. σε μια ομάδα που. Εγώ το κάτω σαν φαβορή μαζί με την Μογγιά του Τελικό. Είναι τελειώσει κάτι ακόμα. Ε, Πήρε και το παιχνίδι στη Λεμεσό. Με τον κόσμο Πόλτονα, έναν κόσμο που μπορεί να γεμώσει το γήπεδο σε να βάλει μια πολύ μεγάλη πίεση και στην ιδέα του τη αλλά όχι στον αντίπαλο. Ε, η πάφο όμω είναι σε χαρ, στα χαρτιά και όπω πολλοί λαλούν η πιο ποιοτική ομάδα στο πράθλι. Αυτό είναι το πρώτο γιατί ήταν ασφιλτικό. Ε, έχει μια πολλή, πολλά μεγάλη, ε, ένα ρόστερ πολλά κρυβόντερος πάντων με παίχτες που έχουν και παραστάσεις στο εξωτερικό, που έχουν πολύ ψηλό market value, ε, που έχουν ε, στο μέλλον να αγοραστούν πάλι νομάδα ακριβά και τα συναφή. Τι όμως πολύ ευκαιρία από την βαφο ε, ε, ήταν κάποιος να το, το μέταλλον του πρέπει με τίτλο, Λαλούντος οι άνθρωποι της ότι πρέπει η ΠΑΦΟ να πιέσει τίτλο, δηλαδή ενέ, εχώνονται ότι να ξυστήνουμε νομάδα, ομάδα, πέσουμε λεφτά για να είμαστε να είμαστε θέση, θέλει να πιέσει κάτι και πιστεύω ότι φέτο η ΠΑΦΟ μπορεί να κάνει ε, το επόμενο βήμα, αν το πιστέψουν ήδη οι παίχτες ότι θα με γινίσκεται κάτι και να γράψει ιστορία, να τους μεταφέρει ο προπονητής, την πιέσουν όλοι και πρέπει να κουβαλήσουν. Δηλαδή το να χωνόμαστε πίσω από τα μα ότι εντάξει πιάνε τροπέα, αλλά εντάξει δεν πειράζει να το πιάνε. Όχι. Πρέπει να πιάτε, πρέπει να μπει μια πίεση γιατί αν δεν μπορεί να σηκώσει την πίεση του πια τρόπια δεν κάμνει για να παίζει σε μια ομάδα που ξοθιάζει εκατομμύρια. Ή όπω λέμε, θα πιάνει τρόπια, Το Ο Απόλωνα που είναι άλλη έχει ένα όπλο που υπόφασέ ε, το εσύ. Το πολύ κόσμο, την ιστορία με τα τρόπια μπορεί να μην είναι μεγάλη στην Κύπρο όσον αφορά τα τρόπια, όμω έχει μια μεγάλη ιστορία πρωταγωνιστή. Χρόνια έχει ε, ένα ρόστερ που έχει πολλή εμπειρία. Κάτι που λήφθηκε από το ρόστερ τη Πάφου η εμπειρία. Έχει πολλού παίχτε στο prime του η Πάφου, του αρκετού νεαρού. Έχει κάποιε μονάδε που έχουν εμπειρία, όμω είναι ε, ε η, η βαθιά εμπειρία ομάδα όπω το, το Απόλυτο ή του Αποέλ τέλο πάντων. Ε, η πάφο εντό απλό, θα μιλήσω τακτικά, θα μιλήσω ποιοτικά, έχει την ποιότητα. Εντάξει. Είναι νο, της τη νοοτροπία το πρόβλημα. Κάποιο φίλο στο, στο, live, ενώ το θα δει τώρα το βίντεο, δημιούργησε είπε ότι η πάφο ψυχολόγο. Δεν διαφωνώ με τούτο. Δεν θα πω ότι συμφωνώ, αλλά δεν διαφωνώ. Θέλει κάποιον να του μεταφέρει τη σωστή νοοτροπία. Μιλώ πολλά σήμερα για νοοτροπία, αλλά ο αθλητισμό δεν είναι μόνο η πράξη, το βουρό, πιάνουν πέντε πράγματα. Και λίγο το πώ είσαι με στο νου σου. Εδώ λοιπόν, το είναι το βίντεο. Like, subscribe, comment. Αυτά είχαμε για σήμερα. Θα πούμε σε άλλο βίντεο.